Ελονοσία, ιός δυτικού Νείλου, φυματίωση Λύσα. Ασθένειες που είχαν πρακτικά εξαφανιστεί από την Ελλάδα επανεμφανίζονται πλέον ένεκα της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει σαν συνέπεια την κατάρρευση του συστήματος υγείας και πρόληψης. Το καλοκαίρι ολόκληρη η χώρα, αλλά και ειδικά ο νομός Καβάλας, ταλαιπωρήθηκαν από την εμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου, σε σημείο μάλιστα να θρηνήσουμε ακόμα και νεκρούς. Κοντά στον ιό αυτό όμως επανεμφανίστηκαν και άλλες ασθένειες, όπως η ελονοσία, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα το 1974, και η φυματίωση, ενώ πρόσφατα στην κεντρική πλατεία του Παλαιό Καστρού Κοζάνης εντοπίστηκε και θανατώθηκε αλλεπού που είχε προσληθεί από τον ιό της Λύσας. Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του το περκτορείο Reuters, οι ασθένειες αυτές δεν επιστρέφουν μόνο μέσα από τουρίστες και μετανάστες, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά μεταφέρονται από άτομα σε άτομα στα ελληνικά σύνορα. Λόγω της έλλειψης εμβολιασμού, περισσότερα παιδιά, επειδή αντιμετωπίζουμε τώρα καταστάσεις, και δεν, αυτό θέλω να το τονίσετε, δεν μιλάμε για μετανάστες. Μιλάμε για παιδιά Ελλήνων. Οι περισσότεροι γονείς έχουν κλείσει τα καταστήματά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα σάρξης και όπως είναι φυσικό τα παιδιά μένουν εμβολίαστα, γιατί το ξανασυζητήσαμε κύριε Μαρκουλίδη το θέμα αυτό, τα εμβόλια είναι πάρα πολύ ακριβά. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι πάρα πολλοί καταστηματάρχες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, ενώ τα καταστήματα είναι ανοιχτά, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη συνδρομή τους στα ταμεία τους. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν ασφάλεια και πάλι τα παιδιά μένουν εμβολίαστα. Είναι άλλα άτομα τα οποία είναι άπορα. Έχουν ένα σπίτι, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν βιβλιάρια από την πρόνοια. Το πρόβλημα είναι με την ελλειπή εκπαιδευτική κάλυψη, ιδίως στην παιδική ηλικία, λόγω του ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας οδηγεί ένα σημαντικό μεγάλο μερίδιο του ελληνικού πληθυσμού να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα εμβόλια των παιδιών του, να μην έχει ασφαλιστική κάλυψη, να μην έχει τα απαραίτητα οικονομικά έσοδα προκειμένου να καλύψει τα εμβόλια των παιδιών του. Και φυσικά καταφεύγει δυστυχώς, ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν, στα κοινωνικά ιατρία φαρμακεία στην Ελλάδα. Βέβαια τώρα το άλλο που είπατε με την Λύσα, δυστυχώς η ιατρική αλλά και ειδικότερα οι λοιμώξεις πρέπει να ξαναγραφτούν. Θα έλεγα, πολλοί από εμάς από τα αφεντικά μας χρόνια και την ιδέα που είχαμε για κάποιες αρρώσεις πρέπει να ξαναγραφτεί και αυτό είναι κάτι που το λέμε και κατηδίαν μεταξύ μας να βρισκόμαστε γιατροί, αλλά και σε μεγαλύτερους κύκλους στα επιστημονικά συνέδρια. Αρκεί να σας αναφέρω ότι Δήμο Νεύσου, από το Δήμο Νεύσου μας πήραν τηλέφωνο και ζητάνε τη βοήθειά μας και τη συνεργασία μας για 300 εμβόλια. Mm-hmm. Είναι για μετανάστες και παιδιά Ρωμά. Τώρα καταλαβαίνετε ποια είναι η ανάγκη. Αν θα καταφέρουν αυτά τα εμβόλια να τα βρουν και να τα εμβολιάσουν τα παιδιά, είπε και ο νομίατρος, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, αν αποδώσουν τα μέτρα ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές αδυνατούν πολλές φορές να καλύψουν τις ανάγκες σε εμβολιασμούς ή προληπτικά μέτρα ένεκα της κρίσης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι ελάχιστες περιοχές πραγματοποίησαν προληπτικούς ξεκασμούς για τα κουνούπια και σημειώνεται ότι υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για το θέμα της επιρροής της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας διοργανώνει στις 7.30 το απόγευμα της 5ης σχετική ενημερωτική ημερίδα στο καφέ μετά τις 10.